Θα σας παρουσιάσουμε με τους συναδέλφους και το Γραφείο Ψηφιοποίησης μια νέα πρόταση, μια νέα συλλογή της βιβλιοθήκης που από σήμερα μπορείτε να βρείτε ελεύθερα και να περιηγηθείτε είτε από το site της βιβλιοθήκης είτε και από την διεύθυνση που θα σας δώσουμε. Πώς κάνουμε λίγο εδώ στάθλη. Okay. ναι. Να περπατάει το βελάκι. 6. Ούτε με διπλό κλικ περπάει. Η βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη ψηφιοποιεί και διαθέτει το δικό τη πολύτιμο υλικό αλλά και άλλων συνεργαζόμενων φορέων μέσω των ψηφιακών τη αποθετηρίων. Μέχρι πρόσφατα, υλικό όπω βιβλία, εφημερίδε, περιοδικά και άλλα. Αποτέλεσαν το περιεχόμενο της ψηφιοθήκης. Είμαστε σε λάθος διαφάνεια. Στην στα πέρα. Ναι, είμαστε. το πήγαμε πολύ... Εδώ είμαστε. Ωραία. Λογικά. Τι δύο είμαστε. Δεν είμαστε. 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 είμαστε εδώ. Συγγνώμη. <laughs> Μας συγχωρείτε λίγο. Λοιπόν, Καλά είμασταν. είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ <laughs> Λοιπόν, το 2016 η βιβλιοθήκη αποδέχεται το, τη δωρεά του συλλέκτη Ιωάννη Μέγα που αποτελείται από περίπου 70.000 τεκμήρια, βιβλία, έγγραφα, έργα τέχνης, καρποστάλ, φωτογραφίες, διαφημιστικές ετικέτες και άλλα και ξεκίνησε η καταγραφή και η επεξεργασία των τεκμηρίων. Σύντομα όμως διαπιστώθηκε η σημαντικότητα των τεκμηρίων αυτής, μέρος των οποίων αποτελούν σήμερα το περιεχόμενο της ψηφιακής συλλογή η πόλη της Θεσσαλονίκης, στο αποθετήριο ψηφιομνήμων το οποίο και θα αναφερθούμε σήμερα. Η πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελείται από υλικό της συλλογή Ιωάννη Μέγα, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, συλλέγει υλικό με θέμα τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας για την περίοδο 1850-1950. Το υλικό που επιλέχτηκε να προβληθεί στο αποθετήριο ψηφιομνήμων αποτελείται από ενότητες οι οποίες αναφέρονται στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Μακεδονίας από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι περίπου τα δεκαετία του 1930. Τα περισσότερα τεκμήρια είναι επιστολικά δελτάρια, καλτ ποστάλ και μάλιστα από τη λεγόμενη χρυσή εποχή των επιστολικών δελταρίων 1890-1915. Η δυσκολία της επικοινωνίας στην περίοδο εκείνη λόγω της ελάχιστης χρήσης του τηλεφώνου αλλά και η αποστολή χιλιάδων στρατιωτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη από χώρε όπως η Γαλλία και η Αγγλία κατά τη διάρκεια του λεγόμενου Μεγάλου Πολέμου, το Α. Παγκόσμιο Πόλεμο, οδήγησε στην εκτεταμένη χρήση και συλλογή δελταριών ονομαζόμενη ποστκαρδρίτης. Στις κάρπο τα στη μία πλευρά συνήθω βλέπουμε ένα έργο τέχνη ή μία σπρώμαυρη ή επιχρωματισμένη φωτογραφία και συχνά συνοδεύονται από ενημερωτικέ λεζάντες. Οι λεπτομέρειες που απεικονίζονται σε αυτά είναι ιδιαίτερες χρήσιμες για την ταύτιση τοποθεσιών ή μνημείων ή προσώπων με τα αντίστοιχα σημερινά και για τη μελέτη τους απαιτείται ε, η προβολή της σε μεγάλο μέγεθος. Συνδιάζοντας λοιπόν τα παραπάνω και με το πλήθος των τεκμηρίων το οποίο συνεπάγονται πολλές εργατοόρες επεξεργασίας και τεκμηρίωσης ήταν επιτικτική η ανάγκη έβρεσης του κατάλληλου προγράμματος διαδικτυακής διάθεση η βιβλιοθήκη επέλεξε το άτομο ως ελεύθερο λογισμικό, αποδοτικό, δοκιμασμένο, που δεν επιβάρυνε οικονομικά τον προϋπολογισμό της, με κόστο αγοράς ή υποστήριξης. Πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα αξιόπιστο ψηφιακό αποθετήριο που θα εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ποιοτική πρόσβαση των χρηστών στο πολύτιμο υλικό το οποίο διαχειρίζεται. Όλα όμως ξεκίνησαν από τον Νοέμβριο το 2017, με πρωτοβουλία της προϊσταμένης διεύθυνσης Κατερίνης Νάστας, η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης τότε πρότεινε και η σύγκλητος ανάθεση στη Βιβλιοθήκη την χνηλάτηση του ανενεργού αρχείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Και τώρα θα συνεχίσει ο συνάδελφο για περισσότερε πληροφορίε και τα κριτήρια για την επιλογή του λογισμικού άτομου. Στάθο αμαντίδης. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν το 2017 και την εισήγηση και έναν απολογισμό αυτής της καταγραφής μπορείτε να είναι ελεύθερα διαθέσιμη στο διαδίκτυο ε, κλικάροντας το όνομα της καλής συναδέρφου της Σοφίας Ζαπουνίδου και το δικό μου μπορείτε να τη βρείτε, ε, έναν απολογισμό αυτής της, ε, αυτής της ενέργειας. Το 2017 λοιπόν ε, ο Θοδωρής Θοδωρόπουλος και ο Γιάννης Κορμούλης το Γραφείο Συστημάτων, δηλαδή, της Βουκουπού, προχώρησε στην πρώτη δοκιματιστική εγκατάσταση του άτομου. Ένα από τα πρώτα αρχεία που περιγράφηκαν, μία εγγραφή, την έκταση του αρχείου, ήταν το αρχείο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εδώ βλέπουμε ε, την... Ε, στην καταγραφή που έχει φτάσει πλέον σε επίπεδο σειρά και σε πολλέ σειρέ υπάρχει η καταγραφή σε επίπεδο τεκμηρίου ή φακέλου, ε, ντοσχέ δηλαδή. Κάθε ντοσχέ περιγράφεται και βρίσκεται διαθέσιμο στο άτομο. Στην αρχή, οι παραγραφέ όλων αυτών των αρχείων ε, διατέθηκαν μόνο για πρόσβαση εντό κάμπου του Πανεπιστημίου. Ήταν διαθέσιμο λοιπόν μόνο στα μέλη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Και από ό,τι βλέπετε στο παράδειγμα το, του δικού μα αρχείου. Εκτό ακτίνεται από το 1928 μέχρι το 2011 και ε, ε, καταλαμβάνει 304 μέτρα ε, ραφιού. Μιλάμε πάντα για χαρτό αρχείο, και φυσικά ε, προστίθονται και άλλα, και φυσικά βλέπετε ένα μέρος τη περιγραφή. Γιατί επιλέξαμε τώρα το άτομο. Το άτομο το επιλέξαμε και γιατί πρόκειται για ένα διαδεδομένο λογισμικό. Το χρησιμοποιούν η UNESCO, το χρησιμοποιούν πλήθο αρχείων και βιβλιοθηκών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα δημιουργήθηκε σε συνεργασία τη ε, της UNESCO και του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων, οπότε τηρεί τα πρότυπα, τα αρχιακά πρότυπα, τα διεθνή αρχιακά πρότυπα ε, του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων και όχι μόνο, τηρεί και το πρέμις, το πρότυπο ε, περί δεδομένων της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, ε, έχει να κάνει με τα πνευματικά δικαιώματα που αναφέρθηκαν πριν, έχει να κάνει και με τις άδειε χρήσης των ψηφιακών τεκμηρίων, που σε αρκετέ συλλογέ, όπω η συλλογή που θα παρουσιάσει η συνάδελφο στη συνέχεια, ε, διατίθενται ελεύθερα. Επιλέξαμε το άτομο γιατί είναι ένα εύκολο λογισμικό. γρήγορα μπορεί κάποιο να κάνει μια εγγραφή, χρησιμοποιώντα τα βασικά αρχεία, τα βασικά πεδία, συγγνώμη, ε, τη αρχαϊκή περιγραφή. Στο παράδειγμα που βλέπετε, όπου υπάρχει αστεράκι, είναι υποχρεωτικό το πεδίο, ο κωδικό αναγνώριση. Είτε μπορούμε να δώσουμε το δικό μα κωδικό αναγνώριση, είτε μπορεί το ίδιο το σύστημα να δημιουργήσει αυτόματα ένα κωδικό αναγνώριση. Και φυσικά μπορούμε να προσθέσουμε και έναν εναλλακτικό κωδικό αναγνώριση, α πούμε, τον αριθμό εισαγωγή ή ένα παλιό ταξινομικό αριθμό που έχει το αρχείο ή το τεκμήριο τη συλλογή. Προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον εργασία. Βλέπουμε αριστερά ότι δίνεται βοήθεια συγκεκριμένα στο επίπεδο τη περιγραφή. Λέει ότι δίνουμε το επίπεδο ταξινόμηση τη ενότητα περιγραφή σύμφωνα με το διεθνέ αρχαιακό πρότυπο, κανόνα 314. Σε πολλά η βοήθεια αυτή είναι ακόμα πιο εκτεταμένη. Απλώ για λόγου προβολή, εδώ καλύτερα διά, διάλεξα αυτό. Επίση, γίνεται ευρία χρήση ε, αυτό που λέμε ψώμενο ληστών, drop-down list, για να διαλέξουμε επίπεδα, για να διαλέξουμε πεδία. Γίνεται από το ίδιο το σύστημα έλεγχο συμφωνία τιμών. Παραδείγματο χάρη, η αλληλογραφία μα εκτείνεται από το 1928, της βιβλιοθήκη, του Αριστοτελείου, από το 1928 μέχρι το 1993. Ε, η υποσυρά τη αλληλογραφία, που είναι τα εισερχόμενα, η εισερχόμενη αλληλογραφία, ε, ο χρήστη, μιλώντα πάντα για το χρήστη, μιλάμε για τον αρχαιονόμο, βιβλιοθηκονόμο, σα μιλήσω από, το, από την πλευρά του πιστοποιημένου χρήστη, όχι του πληροφορικού μα. Ε, είναι, δίνεται δίνει λοιπόν τη λαθασμένη χρονολογία 1926. Ότι τα τεκμήρα, τότε το ίδιο το σύστημα λέει ότι η χρονολογία, οι χρονολογίε δεν είναι σύμφωνε με τι αντίστοιχε στο υψηλότερο επίπεδο. Είτε ξεκινάει λοιπόν το αρχείο σου το 26 αλληλογραφίε και πρέπει να, να διορθώσει το επίπεδο τη σειρά, είτε πρέπει να διορθώσει το επίπεδο τη υποσειρά σου. Γίνεται ευρία χρήση ταξινομιών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επιστήμη μας. Ε, υποστηρίζεται η δημιουργία-διαχείριση ελεγχόμενων λεξιλογίου θεμάτων, αναφέρθηκαν πριν. Επίσης, ελεγχόμενο λεξιλογίου τοπονημίων. Δίνεται, ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το δίνουν πάρα πολλά λογισμικά, η ιεραρχική δομή της συλλογής. Κάτι που άρεσε πάρα πολύ και στο συλλέκτη τον κύριο Μέγα ε, είναι... Η πόλη τη Θεσσαλονίκη σε επίπεδο αρχείου, υπό αρχείο που είναι η σειρά των καρποστάλ, των φωτογραφιών, των εικονογραφημένων έργων, σειρά συγκεκριμένη, τα κάστρα, τα τείχη τη Θεσσαλονίκη και μέσα μπορούμε κλικάροντα να πάμε σε όποιο τεκμήριο θέλουμε. Συγγνώμη. Δίνονται πολλαπλέ δυνατότητε αναζήτηση. Μπορούμε να αναζητήσουμε είτε με το είδο του υλικού, είτε με θέματα, με ονόματα, με επίπεδο περιγραφή, με πνευματικά δικαιώματα, με το αν έχουν ψηφιακά αντικείμενα, με χρονολογίε, με ένα περιορισμό, ένα μειονέκτημά του ότι δεν υποστηρίζεται η κεφαλογράμματη γραφή των όρων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μειονέκτημα. Ελπίζουμε σε μια από τι επόμενε εκδόσει να διορθωθεί. Υπάρχει μια ευκολία στην περιήγηση. Πηγαίνοντα σε μια σειρά, μπορώ να κλικάρω προβολή όλων και να μου βγάλει όλα τα ψηφιακά τεκμήρια ή τα μεταδεδομένα τη σειρά. Μπορώ να δω τα αποτελέσματά μου κατά τίτλο, κατά ημερομηνία, κατά ταξινομικό. Λειτουργεί. Ένα από τα πρώτα που θα πρέπει να αναφέρουμε ως αποθετήριο χρησιμοποιώντας double-core XML ή DXML μέσω πρωτοκόλου Open Archives Initiative. Διατίθεται δωρεάν με άδεια Creative Commons 4. Ενημερώνεται τακτικά με νέες εκδόσεις. Χαρακτηριστικά, εμείς από το 2021 έχουμε κυκλοφορήσει πάνω από 6-7 νέες εκδόσεις. Και αποτελεί μια πάρα πολύ καλή πλατφόρμα η οποία προβάλλει και τη βιβλιοθήκη, αλλά προβάλλει και τη συνεργατικότητα, την εξωστρέφεια τη βιβλιοθήκη μα, έτσι ώστε να συμμετέχουμε σε μια εθνική κοινότητα που υπάρχει χρηστών του Άτομ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλία, τα Γενικά Αρχεία του Κράτου, το Δημοτικό Αρχείο ε, του Βόλου, η Ελληνική Αρχιακή Εταιρεία και φυσικά ε, διεθνή ιδρύματα που προαναφέρθηκαν στο εξωτερικό. Για να μην παριέστε, αλλάζουμε. Λοιπόν, Αφού παρουσιάσαμε τους λόγους για τους οποίους επιλέξαμε το άτομο, συνεχίζουμε με τη συλλογή μας και τη δομή τη. Η επιλογή των τεκμηρίων που περιλαμβάνονται στη Συλλογή Πόλη τη Θεσσαλονίκη έγινε από το συλλέκτη σε συνεργασία με τα μέλη της υπηρεσίας ψηφιοποίησης. Τα αφορούν τη Υπηρεσία Ψηφιοποίηση. Τα, τα κριτήρια αφορούν τη φυσική κατάσταση του υλικού και τη χρονική περίοδο που αυτά εκδόθηκαν σε σχέση με τα πραγματικά δικαιώματα. Τελικά περιλάβαμε υλικό μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1930. Λόγω του πλήθους των δικμήριων το υλικό έπρεπε να οργανωθεί σε ομάδες, ενότητες, ώστε να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Έτσι ανέλαβε ο Δωρητής, ο οποίος έχει μελετήσει το υλικό, τη δημιουργία θεματικών ενότητων σε σχέση με κάποιο ιστορικό γεγονός ή με ορισμένες κοινωνικές ομάδες ή με συγκεκριμένες περιοχές. Μέχρι στιγμή έχουν περαστεί 1576 τεκμήρια που οργανώνονται σε 23 ενότητε. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικέ ενότητε: τα κάστρα, τα τείχη τη Θεσσαλονίκη, οι βαρκάριδε τη Θεσσαλονίκη, πρώτος πρώτο βαλκανικό πόλεμο Βότση Πυρπόλη η απελευθέρωση τη πόλη μα η δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου του πρώτου στη Θεσσαλονίκη κλπ. Στη συνέχεια θα δούμε ένα πρώτο παράδειγμα της συλλογή σε σχέση με την επιλογή ενότητας. Επιλέγοντας ο χρήστη την ενότητα σειρά τα κάστρα, στο μεσαίο μέρος της οθόνης βλέπει το καρουζέλ που γυρίζουν των ψηφιακών εικόνων της συγκεκριμένη συλλογή και το πλήθος ε, των τεκμηρίων από το οποίο αποτελείται. Όντω ο χρήστη μέσα στην εγγραφή μπορεί να δει στην περιοχή περιεχομένου και διάρθρωση χρήσιμε πληροφορίε σχετικά με τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Λίγο πάμε στι πρακτικέ που εφαρμόσουν για την τεκμηρίωση. Η ταυτοποίηση των απεικονίσεων ήταν από τις δυσκολότερες φάσεις στην προσπάθεια της τεκμήριας του υλικού. Εκτός από τις περιπτώσεις που ο τίτλος τεκμήριου πραγματικά προσδιορίζει την απεικόνηση, σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχουν καθόλου λεζάντες, ενώ άλλες είναι λάθος. Οι πρακτικέ που εφαρμόζουμε λοιπόν σχετικά με τον προσδιορισμό των απεικονίσεων του είναι η χρήση διαφόρων εργαλείων όπω το πρόγραμμα Reverse Image ω μέσο ταύτιση με όμοιο υλικό, η αναζήτηση πληροφοριών σε βιβλία και εφημερίδες σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα τη εποχή ή με αντίστοιχε δημοσιευμένε εικόνε. Κατά τον ίδιο τρόπο, αναζητούμε στοιχεία σχετικά και με του δημιουργού των τεκμήριων και αφού εξαντλήσουμε τα δικά μα εντό μέσα, η αναζήτηση διευρύνεται. Έτσι, αρκετέ φορέ μέχρι τώρα επικοινωνήσαμε με άλλου συλλέκτε με παρόμοιο υλικό, με επιστήμονε φυσικά, ιστορικού, αρχιτέκτονες, εθνολόγου, καθώ και με σχετικού φορεί. Για τι περιπτώσει όπου επιτυγχάνεται η ιστορική ταύτιση, η πληροφορία αυτή ενσωματώνεται στι εγγραφέ, στα αντίστοιχα πεδία και παραπέμπουμε είτε σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία είτε διασυνδέοντας τις εγγραφές μας με αξιόπιστες πηγές του διαδικτύου ή ακόμη και με την ψηφιακή κυκλοπαίδεια Wikipedia. Διασαφηνίζουμε το τι παρουσιάζεται στην απεικόνηση στο πεδίο περιγραφής περιεχομένου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα με τίτλο «Monastery Surroundings, the British at Cuckoo's» Στο πεδίο περιγραφής περιεχομένου αναφέρουμε ότι απεικονίζονται στα περίχωρα του μοναστήριου Άγγλοι στρατιώτες του Κιλκής, τότε ονομαζόμενο Κουκούς. Και στο τέλος συνδέουμε τη λέξη μοναστήρι με το λίμα της Wikipedia Βιλαέτη του Μοναστηρίου, καθώς με αυτήν την έννοια το σημερινό Κιλκής ανήκε τότε στα περίχωρα του μοναστηρίου. Η θεματική περιγραφή των τεκμηρίων στο πεδίο σημεία πρόσβαση, αντίστοιχη πιο γνωστή στου περισσότερου από εμά των καθιερωμένων θεμάτων, έγινε με τη χρήση ελεγχόμενων λεξιλογίων με την προοπτική να ευρετηριάζονται αργότερα και μέσω του δημοσίου καταλόγου τη βιβλιοθήκη μα. Χρησιμοποιήθηκαν οι θεματικέ επικεφαλίδε τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου και οι, καθημερι... και οι καθιερωμένοι όροι του καταλόγου μα. Στι καθιερωμένε εγγραφέ, στο πεδίο «Σημειώσεις για τις πηγές» αναφέρεται η προέλευση του όρου και συνδέεται με την πηγή, LCCN. Σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά στις περιπτώσεις τόπων, το, ε, το πεδίο εμπλουτίζεται και με επιπλέον διασυνδέσεις σε άλλες βάσεις, όπως είναι οι GeoNames, Wikidata και VIAF. Όπου κρίθηκε σκόπιμο, χρησιμοποιήθηκαν ως θεματικοί όροι και λέξεις κλειδιά από μη ελεγχόμενα λεξιλόγια. Οι εγγραφέ ενσωματώνουν πληροφορίε και σε άλλα πεδία, ανάλογα με το περιεχόμενό του. Έτσι, για παράδειγμα, ενσωματώνουμε πληροφορίε για τον εκδότη ή τον φωτογράφο όταν αυτέ εντοπιστούν ή στο πεδίο περιοχής συμπληρωματικών πηγών, όπου ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει και να ανακατευθυνθεί σε προτινόμενες έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές σχετικές με το ιστορικό πλαίσιο της επικόνησης. Ουσιαστικά εφαρμόστηκε ένα συνδυασμό βιβλιοθηκονομικών και αρχαιονομικών προτύπων. Συνοψίζοντας τα θέματα που μέχρι σήμερα μας προβλημάτισαν, όπως καταλάβατε, κύριο ήταν αυτό των τίτλων. Μερικά τεκμήρια, όπως είπαμε, δεν είχαν καθόλου τίτλους, άλλοι είναι δυσδιάκριτοι και αρκετοί παραπλανητικοί. Εδώ, για παράδειγμα, δεν άλλαξα εδώ, εδώ, για παράδειγμα, διαβάζουμε στον τίτλο ότι απεικονίζεται η περιοχή Ζέιτενλικ, πράγμα τον οποίο δεν ισχύει. Κατά την τεκμηρίωση, καταγράφεται στην περιοχή περιεχομένου η σωστή τοποθεσία που απεικονίζεται, το γνωστό στους Θεσσαλονικείς, Αλατζάι Μαρέτ. Επίσης, Αρκετέ περιοχέ στην περίοδο εκείνη είχαν διαφορετικά ονόματα από τα σημερινά, είτε σλαβικά είτε τουρκικά. Και σε πολλέ περιπτώσει η μεταφορά του στη γαλλική γλώσσα, στον τίτλο τη Καρποστάλ, δεν ήταν. Κατέγραφαν οι άνθρωποι ουσιαστικά όπω ό,τι άκουγαν. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στη μία Καρποστάλ αναφέρεται η περιοχή εξισού, ενώ στην άλλη εσκίσου, από την τουρκική λέξη εξισού, που σημαίνει ξινό νερό και αναφέρεται στο χωριό της Φλόρινας που έχει αυτή την ονομασία και φυσικά παραπέμπουμε στο αναντίστοιχο εξωτερικό σύνδεσμο που δίνει πληροφορίες για το χωριό. Εντοπίστηκαν ακόμη και παραπλανητικές απεικονίσεις στο παράδειγμα, απεικονίζεται το κτηριακό συγκρότημα των μεβλεβίδων δερβίσιδων που βρισκόταν έξω από τα δυτικά τείχη της Θεσσαλονίκης και κατά τον επιχρωματισμό της ασπρόμαυρης φωτογραφίας προέκυψε και μία λίμνη που φυσικά ούτε τώρα υπάρχει ούτε τότε υπήρχε. Ακόμα προβληματιστήκαμε για το αν θα είναι υλικό, με ίσως όχι και τόσο ε, κατάλληλες απεικονίσεις ή ακόμα και με σκληρό περιεχόμενο, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι δείχνει η συγκεκριμένη Καρπόσταλ, είναι σε δική οικογένεια θύματα χρήση χημικών όπλων. Τέλος, ε, μας προβλημάτισαν και τα χειρόγραφα κείμενα που φέρουν στην πλειοψηφία του στα τεκμήρια, στην πίσω τους πλευρά, σε σχέση με θέματα προσωπικών δεδομένων. Μέχρι στιγμής εμφανίζουμε και τις διόψεις των τεκμήριων. Τα παραπάνω προβλήματα τα αντιμετωπίσαμε κατά περίπτωση και σίγουρα πλέον έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων, ολοκληρώνοντα την πρώτη παρουσίαση τη νέα μα συλλογή. Εδώ είναι. Η πόλη τη Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και διαμόρφωση ακόμα, φιλοδοξούμε αυτή να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο σε ειδικούς ερευνητές, σε εκπαιδευτικού, σε σχολεία και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Τα τεκμήρια της συλλογή που όπως διαπιστώσαμε και από την παρουσίαση είναι ιδιαίτερα εμπλουτισμένα με διασυνδέσεις, διατίθεται με άδεια αναφορά δημιουργού μη εμπορική χρήση παρόμοια διανομή. Και τέλος, καθώς επιθυμούμε η συγκεκριμένη συλλογή να μην αποτελέσει μια ακόμα στατική προβολή αντικειμένων σε κάποιο ποθετήριο, αλλά θέλουμε κάτι πιο δυναμικό και εξελισσόμενο, Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν σχετικές πληροφορίες ή μπορούν να διαβάσουν τα χειρόγραφα κείμενα στην πίσω πλευρά των τεκμήριων να επικοινωνήσουν μαζί μας με απότερο σκοπό τον εμπλουτισμό των περιγραφών τους. Στόχος μας η δημιουργία μιας διαδραστικής συλλογής που θα βρίσκεται σε διαρκή συνομιλία με το κοινό της. Και τέλος, στο ψηφίο μνήμονα και τελειώνουμε. Υπάρχουν και δύο ακόμα αναρτημένε συλλογέ, οι εκθέσει τη Βουκουπού και τα ιστορικά αρχεία τη Βουκουπού, για τι οποίε θα μιλήσουμε σε επόμενη εισήγησή μα. Σα ευχαριστούμε για την προσοχή σα και το χρόνο σα.